μεταλλική παραγωγή στην Κλία και στους νέους χωρικούς και θεματικούς αντιπεριφερειάρχες και σε όλο το περιφερειακό συμβούλιο συνολικά. Την περίοδο αυτή που διανύουμε είναι πυκνές οι πολιτικές εξελίξεις και επηρεάζουν άμεσα και την περιφέρειά μας. Εν αναμονή και των εξελίξεων που αφορούν κυρίως τον ενεργειακό κλάδο, αναμένοντας και το στρατηγικό σχεδιασμό της ΔΕΗ, που είναι και ο βασικός εργοδότης στην περιφέρειά μας, αλλά και τον ολοκληρωμένο σχεδιασμό της κυβέρνησης στον ενεργειακό τομέα. Καθώς επίσης και τις εξελίξεις με τα νότερα δεδομένα, όπως αυτά προκύπτουν μέχρι να συγκουβηθούν από την μελέτη που εκφωνεί η Παγκόσμια Τράπεζα την περίοδο αυτή για την περιοχή μας στον ενεργειακό τομέα, προτείνω να ανακοινώσουμε τις συνεδριάσεις στο περιφερειακό μας συμβούλιο, γιατί μία συνεδρίαση κάθε μήνα, όπως ορίζεται τουλάχιστον να κάνουμε δύο μέχρι και τους επόμενους μήνες, μέχρι και το τέλος του έτους, ώστε να μπορέσουμε να συζητήσουμε και να συνδιαμορφώσουμε τις θέσεις και τις προτάσεις μας ως περιφέρεια προς όλα τα όργανα που μπορούμε να τις υπευθύνουμε και στην κυβέρνηση και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Παγκόσμια Τράπεζα και να είμαστε γρήγορα και κοντά στις εξελίξεις. Επίσης, ήθελα να προτείνω η επόμενη συνεδρίαση για τα αιτήματα που έχουν κατατεθεί στο Προεδρείο για τον ενεργειακό τομέα να γίνουν σε ένα επόμενο περιφερειακό συμβούλιο που θα προτείνω την επόμενη εβδομάδα ή την Πέμπτη την Παρασκευή, δεδομένου ότι νωρίτερα έχω κάποιες υποχρεώσεις που πρέπει να λείπω, καθώς επίσης και την μεθεπόμενη εβδομάδα και ακόμα ένα περιφερειακό συμβούλιο, ώστε να μπορέσουμε να συζητήσουμε θέματα που μας αφορούν και για τον τομέα αυτό, αλλά και για κάποια άλλα ζητήματα. Θα ήθελα να επισημάνω ότι θα ήθελα να ζητήσω την εξουσιοδότηση από το Σώμα, ώστε εν ώψη της συμμετοχής μου ως εκπροσώπου της περιφέρειάς μας στην συνεδρίαση των περιφερειών που θα γίνει 9 Οκτωβρίου στις Βρυξέλλες, να κατατεθεί μια πρόταση για ένα έργο σε συνεργασία της Ελλάδος με άλλες ευρωπαϊκές χώρες διαμέσου της περιφέρειάς μας που αφορά την εφαρμογή τεχνολογιών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ειδικότερα της παραγωγής του υδρογόνου, όπου επικεφαλής από το σχήμα του Ευρωπαϊκού είναι η χώρα μας με ενδιαφερόμενη περιφέρεια τη Δυτική Μακεδονία. Γι' αυτό το θέμα θα ήθελα να ζητήσω να συζητηθεί, προτείνω να συζητηθεί στο επόμενο περιφερειακό συμβούλιο την επόμενη εβδομάδα, ώστε πριν τις 9 Οκτωβρίου θα γίνει συζήτηση εδώ διεξοδικά με όλα τα δεδομένα που, όπως αυτά που έχουν προκύψει μέχρι την ερχόμενη Πέμπτη Παρασκευή, δεδομένου ότι η πρόθεση αυτή συνδιαμορφώνεται από τις ευρωπαϊκές χώρες και θα έχει οριστικοποιηθεί, όπως πληροφορούμε, μέχρι τα τέλη της ερχόμενης εβδομάδας, ώστε να έχουμε το δυνατόν να ολοκληρωμένη την πρόθεση και να την παρουσιάσω και να ζητήσω την ομόφωνη στήριξη του σώματος. Καθώς επίσης, τη συνεδρίαση αυτή θα συζητήσουμε και τα θέματα του ενεργειακού συνολικά, αλλά και του φυσικού αερίου. Και θα ήθελα να προτείνω να καλέσουμε κλιμάκια και από τους προσώπους της τεχνολογίας των ανανεώσιμων πηγών, την Βίτη Λογόνα, από το Δημόπλητο, αλλά και από τη ΔΕΗ για τα ενεργειακά και από τη ΔΕΔΑ για το φυσικό αέριο, ώστε να έχουμε και την άποψη των φορέων αυτών για τα ζητήματα αυτά που θα συζητήσουμε. Επίσης, θα ήθελα να πληροφορήσω το Σώμα ότι σήμερα που προκηρύχθηκε το